κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο κόκκινο και απόψε η ανησυχία για επεισόδια στους αγώνες των ελληνικών ομάδων μετά το θάνατο του 29χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και την καταδρομική επίθεση το μεσημέρι σε επιχείρηση ενός από τους συλληφθέντες για τα αιματηρά επεισόδια. Σύνδεση με το Φάληρο και το Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, όπου αργότερα το βράδυ είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει ποδοσφαιρικός αγώνας του Ολυμπιακού με τη βελγική Γκένκ, για τον οποίο έχουν ζητηθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Σε αυτόν τον αγώνα κατευθύνονταν Ρουμάνοι χούλιγκαν που συνελήφθησαν νωρίτερα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Τάτσι από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αλλά και τον αστυνομικό μας συντάκτη Μανώλη Ασαριώτη, για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τη δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε ζωντανά και στο Σπλίτ της Κροατίας, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την τοπική Χάιντουκ. Ταυτόχρονη σύνδεση και με την Πολίνα Κολοκοτρώνη στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί ο Άρης αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου, η οπαδή της οποίας είναι αδελφοποιημένη με τους Κροάτες που συμμετείχαν στα αιματηρά επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας. Για αυτά τα επεισόδια τα νέα στοιχεία είναι πολλά και από αυτά θα ξεκινήσουμε απόψε. 4 λεπτά πριν από τις 11 τη νύχτα της Δευτέρας, κάμερα ασφαλείας απαθανατίζει τους δεκάδες χούλιγκαν να κατευθύνονται στο γήπεδο της ΑΕΚ. Οι περισσότεροι από αυτούς κρατούν στα χέρια τους αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα. Πολλοί φορούν γάντια με προφανή σκοπό να μην αφήσουν κάπου τα δακτυλικά αποτυπώματά τους. Αρκετοί έχουν καλύψει και τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Είναι κάποιες από τις εικόνες που έχουν συλλέξει τα στελέχη της ασφάλειας και συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είναι ξεκάθαρο ότι οι συγκεκριμένοι δεν είχαν έρθει για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, αλλά για να προκαλέσουν επεισόδια και μάλιστα σοβαρά. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τις προθέσεις των χούλιγκαν είναι και τα αντικείμενα που εντόπισαν οι αστυνομικοί έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ μετά τα επεισόδια της Δευτέρας. Στυλιάρια που πάνω τους έχουν αίμα, πέτρα με κυλίδες αίματος, σουγιάδες, σπασμένα μπουκάλια, χρησιμοποιημένες φωτοβολίδες, κουκούλες, καπνογόνα και επικαλαμίδες τις οποίες φορούσαν για να είναι πιο ανθεκτικοί στα χτυπήματα που πιθανά θα δέχονταν από τους αντιπάλους τους την ώρα της συμπλοκής. Είχα μεταβεί στο γήπεδο Papa Arena στη Φιλαδέλφεια για να παραλάβω το εισιτήριο διαρκείας μου από ένα γνωστό, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήμουν εκτός Ελλάδος. Στο γήπεδο έφτασα περίπου στις 7.30 και έκατσα εκεί σε μια κοντινή μπειραρία μέχρι τις 11. Εκείνη την ώρα, και ενώ είχα αποχωρήσει από το σημείο, άκουσα άτομα να φωνάζουν χωρίς να καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Ξαφνικά, χωρίς να δω από πού, δέχτηκα στο κεφάλι μια πέτρα. Από το χτύπημα ζαλίστηκα αρκετά και δεν μπορούσα να απομακρυνθώ από το σημείο. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα είδα άτομα να τρέχουν προς το μέρος μου και να με χτυπάνε καθώς περνούσα. Παιδιά, πέφτει πολύ ξύλο. Τι δεν γίνεται? Το μεσημέρι της 5ης διενεργήθηκε η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του 29χρονου Μιχάλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οπαδός της ΑΕΚ κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία λόγω ενός χτυπήματος με νήσων και τέμνων όργανο, πιθανά μαχαίρι, το οποίο έπληξε τα αγγεία. Όπως υπολογίζει ο ιατροδικαστής, ο 29χρονος υπέκυψε στο τραύμα του μέσα σε 10 λεπτά της ώρας. Τους ομοεθνείς του κρατουμένους επισκέφθηκε το απόγευμα της 5ης ο πρέσβης της Κροατίας στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες κράτησης. Συγκεκριμένα μου είπαν ότι δεν έχουν, γενικά δεν έχουν παράπονα όσον αφορά την πρεσβεία, δηλαδή εμάς, ή την συμπεριφορά των Ελλήνων αστυνομικών. Έχουν όμως παράπονα που αφορούν τις συνθήκες κράτησης και τον ρυθμό των διαδικασιών. Οι 105 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σε μία τακτική ανακρίτρια και δύο επίκουρους σε ομάδες των 10, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο προβλεπόμενο χρονικό όριο. Όλοι τους φέρονται να αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, όπως δύο Κροάτες και ένας υπήκοος Αυστρίας που εκπροσωπούνται από τον ίδιο δικηγόρο. Καταρχήν δεν ήρθαν με το κονβόι, γνώριζαν ελάχιστους από τους ομοεθνείς Κροάτες. Ήλθαν αεροπορικώς οι εντολείς μας προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα τους ψυχικά την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την προτέρα ημέρα του αγώνος, γιατί δεν είχαν και με βάση το έγγραφο της UEFA δικαίωμα εισόδου, να είναι στην ημέρα του training, δηλαδή της προπόνησης, να τους χειροκροτήσουν και να φύγουν. Οι απολογίες τους είναι προγραμματισμένες για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο η μητέρα του Μιχάλη, ο πατέρας του μεταφέρθηκε τώρα στο νοσοκομείο εξαιτίας λιποθυμικού επεισοδίου. Κώστα, έχεις περισσότερες πληροφορίες.
Ο πατέρας του 29χρονου Νικόλα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία, ενώ παρουσίασε και λιποθυμικό επεισόδιο. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου οι εφημερεύοντες ιατροί τον υπέβαλαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Από αυτές δεν έδειξε να έχει κάτι ανησυχητικό, ωστόσο οι γιατροί του έκαναν εισαγωγή στην καρδιολογική κλινική, όπου και θα παραμείνει νοσηλευόμενος τουλάχιστον μέχρι αύριο. Να θυμίσουμε ότι χθες πήρε εξιτήριο από τον Ερυθρό Σταυρό η μητέρα του 29χρονου, η οποία νοσηλευόταν για 2 ημέρες, από την ημέρα δηλαδή που σκοτώθηκε ο γιος της. Αυτό που απασχολεί τώρα ιδιαίτερα τις αρχές είναι η επίθεση αγνώστων σε καφετέρια στους Αμπελόκηπους, η οποία ανήκει σε έναν από τους συλληφθέντες. Ο συνήγορος υπεράσπισης του επιχειρηματία και οργανωμένου οπαδού του Παναθηναϊκού, όπως θα ακούσετε, κατηγορεί την αστυνομία για το περιστατικό. Αυτό είναι το σπασμένο τζάμι που άφησαν πίσω τους οι άγνωστοι που λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι έκαναν καταδρομική επίθεση σε καφετέρια στη συμβολή των οδών Τσόχα και Κυριακού, δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και αυτά είναι τα 13 άτομα που προσήκτησαν από τις αρχές λίγο αργότερα και ερευνάται η πιθανή συμμετοχή τους στο περιστατικό. Οι δράστες της επίθεσης στην καφετέρια, σύμφωνα με τις αρχές, επέβαιναν σε μηχανάκια και έριξαν πέτρες πάνω στην τζαμαρία της επιχείρησης που ανήκει σε έναν από τους συλληφθέντες των αιματηρών επεισοδίων στη Νέα Φιλαδέλφια, ο οποίος είναι γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού, με βαρύ παρελθόν, έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και ήταν έξω με αναστολή τους τελευταίους 6 μήνες. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου καταγγέλει την αστυνομία για διαρροή των στοιχείων και αδυναμία προστασίας του πελάτη του. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στους κακοποιούς οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ, και δεν μιλάω γενικά για τους οπαδούς της ΑΕΚ, να οργανώσουν μια καταδρομική επιχείρηση και να αντικαταστρέψουν το κατάστημα. Παρά το ότι το κατάστημα αυτό βρίσκεται περίπου 200 μέτρα απόσταση από τη Γαδά. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει τα δακτυλικά αποτυπώματα καθώς και το γενετικό υλικό του κατηγορούμενου, παρότι ο δικηγόρος του ισχυρίζεται πως ο μόνος λόγος που συνελήφθη είναι ότι είναι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού. Χωρίς κανένα στοιχείο, χωρίς να προκύπτει από τις κάμερες που βιντεοσκοπούσαν τα γεγονότα, τις περιοχές ολόκληρες, χωρίς να προκύπτει από τα κατασχεθέντα όπλα, αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν εκεί, ότι έχει έστω και ένα αποτύπωμα, χωρίς να προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο ή ένας μάρτυρας που να περιγράφει τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε κακοποιή πράξη. Μόνο και μόνο με το γεγονός ότι ήταν κοντά στο σημείο που έγιναν τα επεισόδια, τα οποία δίπησαν μισή ώρα, και σε αυτή τη μισή ώρα δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Μανώλη, τώρα η Ιντερπόλ του Μαυροβουνίου έστειλε έγγραφο που αφορά και τους Έλληνες φιλάθλους. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Οι αρχές του Μαυροβουνίου, βλέποντας τα επεισόδια της Δευτέρας, τα θλιβερά επεισόδια με τους τραυματίες και τον 29χρονο οπαδό της ΑΕΚ νεκρό, βλέποντας πως τουλάχιστον 120 άτομα κατάφεραν να ταξιδέψουν από το Ζάγκρεπ και να φτάσουν μέχρι την Αττική και μάλιστα πέρασαν μέσα από το Μαυροβούνιο, φοβούμενες οι αρχές του Μαυροβουνίου μην επαναληφθεί κάποιο τέτοιο περιστατικό ως αντίπεινα ή αν έχει ανοίξει ένας κύκλος βίας μεταξύ των οπαδών διάφορων ομάδων. Μέσω της Ιντερπόλ ενημερώνει τόσο την Κροατία όσο και τη χώρα μας, τις αστυνομικές αρχές αυτών των δύο κρατών, πως δεν θα επιτρέψει την είσοδο και την παραμονή Ελλήνων και Κροατών φιλάθλων του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της ΧΑΙΝΤΟΚ και της ΔΙΝΑΜΟ αυτές τις ημέρες μέσα σε έδαφος του Μαυροβουνίου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο ήρθε και στη χώρα μας και παρακαλούν οι αρχές του Μαυροβουνίου να ενημερώσει η ελληνική αστυνομία τους συνδέσμους των φιλάθλων που πιθανά θα ήθελαν να ταξιδέψουν αυτές τις ημέρες, πως δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στα σύνορα του Μαυροβουνίου. Στο μέτωπο των Εθνών, τώρα, Μανώλη, έχουμε εντοπίσει κατεπήγοντα σήματα που διαβάστηκαν εκπρόθεσμα, διαταγές που δεν τηρήθηκαν και υποεκτίμηση του κινδύνου των Κροατών χούλιγκαν. Όπως θα δούμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, 6 αστυνομικοί της ομάδας δράσης βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με πάνω από 100 οπαδούς, οπλισμένους με καδρόνια και λωστούς.
Έλλειψη συντονισμού, αμέλεια, ίσως και αδιαφορία φαίνεται είναι τα στοιχεία που άνοιξαν το δρόμο στους χούλιγκαν και κατάφεραν να φτάσουν ανενόχλητοι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρά την αρχική ενημέρωση από τις αρχές της Κροατίας και του Μαυροβουνίου για το ταξίδι των Bad Blue Boys, τις προσπάθειες των στελεχών της αθλητικής βίας να κινητοποιήσουν το μηχανισμό της Ελλάς και να αποτραπούν τα επεισόδια, κάποιοι φαίνεται ότι ήταν σε θερινή ραστόνη. Τα πληροφοριακά δεδομένα της αθλητικής βίας οδήγησαν τον κλάδο τάξης του αρχηγείου να εκδώσει διαταγή προς τις διευθύνσεις της χώρας και να ζητά από το προσωπικό να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Η διαταγή μέχρι τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας κοινοποιήθηκε σε όλες τις διευθύνσεις. Αξιωματικός όμως φαίνεται πως την άνοιξε μόλις στις 7, ενώ το πρωί της Τρίτης ένας συνάδελφός του αποφάσισε να δώσει εντολές στο προσωπικό. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν είχαν την ικανότητα ή κάποιοι επέδειξαν αμέλεια σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε δεν άνοιξαν καν το ενημερωτικό δελτίο, τα ενημερωτικά δελτία, για να δουν τι σήματα υπάρχουν, τι πρέπει να κάνουν. Και κατόπιν ερωτής, ίσως να ενημέρωσαν για να καλύψουν τα νότα τους. Ένα ακόμα στοιχείο που φαίνεται από τις καταθέσεις είναι πως καθυστέρησαν να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις, καθώς κανένας δεν γνώριζε πού κατευθύνονταν οι χούλιγκαν. Όταν μπήκαν στον ηλεκτρικό στο σταθμό Ειρήνη, τότε έγινε ξεκάθαρος ο προορισμός τους. Ήμουν στο σταθμό Ειρήνη και ξαφνικά βλέπω στη μεσαία αποβάθρα 100 με 120 άτομα. Κρατούσαν ρόπαλα και καδρόνια στα χέρια οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Πολλοί φορούσαν κουκούλες και άλλοι καπέλα. Τους είδα να επιβιβάζονται σε ένα βαγόνι όλοι με κατεύθυνση προς Πειραιά. Ακόμα και όταν οι πρώτοι ένστολοι προσέγγισαν τους χούλιγκαν, δεν μπορούσαν να τους αποτρέψουν και γι' αυτό δέχθηκαν εντολή να παραμείνουν παρατηρητές. Τα άτομα εν συνεχεία κατέβηκαν την οδό Μαραθώνος και στη συμβολή της Μαραθώνος με την οδό Σεβαστίας μπήκαμε πίσω από τα άτομα και τα ακολουθήσαμε σε μια απόσταση 50 μέτρων. Εν συνεχεία τα άτομα κινήθηκαν στην οδό Λεύκης, ενώ εμείς κατόπιν εντολής του Τμήματος Ασφαλείας παραμείναμε στο σημείο, δίνοντας εικόνα και αναμένοντας ενισχύσεις. Τα άτομα αυτά κινήθηκαν επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου και ενεπλάκησαν με άτομα οπαδούς της αντίπαλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ώρα 11 και 4 προσήλθε η δράση 30 για ενίσχυση. Κατόπιν, με εντολή του Κέντρου Ασφαλείας, κινηθήκαμε παράλληλα των ατόμων, τα οποία άρχισαν να διασπώνται σε διάφορες κατευθύνσεις. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν κοντά στους χούλιγκαν ήταν 6 στελέχη της ομάδας δράση, τα οποία ήταν αδύνατο να καταφέρουν να ελέγξουν τους δεκάδες οπλισμένους με ρόπαλα και καδρόνια. Επειδή θα κινδύνευαν και οι ίδιοι, τους δόθηκε οδηγία να μην εμπλακούν, αλλά να περιμένουν τις ενισχύσεις και να ενημερώνουν το κέντρο για τις κινήσεις τους. Η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει να λάβει απαντήσεις από την ΕΔΕ που ήδη είναι σε εξέλιξη. Μανώλη, σε ποιο σημείο βρίσκεται η ένορκη διοικητική εξέταση για τις ευθύνες της αστυνομίας? Ήδη έχουν καταθέσει κάποιοι από τους αξιωματικούς, χωρίς όμως οι αρμόδιες πηγές ενημέρωσης να θέλουν να αποκαλύψουν πόσοι και ποιοι είναι αυτοί. Το σίγουρο είναι πως έχει κοινοποιηθεί και στο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και στον βοηθό του, ο οποίος μέχρι τις 10 το βράδυ της Δευτέρας ήταν στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ. Έχει κοινοποιηθεί ένα έγγραφο που λέει πως είναι ελεγχόμενοι στο πλαίσιο αυτό της έρευνας. Ένα αντίστοιχο έγγραφο, δηλαδή ότι και αυτός είναι ελεγχόμενος, κοινοποιήθηκε και στον ανώτατο αξιωματικό που ήταν επικεφαλής στο κέντρο επιχειρήσεων από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι το πρωί τις ώρες, δηλαδή που οι χούλιγκαν έθεσαν σε εφαρμογή το τελικό σκέλος του σχεδίου τους. Οι διενεργούντες στην ΕΔΕ ήδη έχουν συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα των υπηρεσιών, τα πληροφοριακά δελτία της αθλητικής βίας, τις διαταγές των κλάδων ασφάλειας και τάξης, τα έγγραφα από την Ιντερπολ, τη Europol, ενώ έχουν ζητήσει να γίνουν και απομαγνητοφωνήσεις όλων των συνομιλιών μέσω ασυρμάτου και τηλεφώνου που έγιναν εκείνη την ημέρα από και προς το κέντρο επιχειρήσεων. Δημοσθένη, δώσε μας τώρα την εικόνα από το γήπεδο Καραϊσκάκη αλλά και τις εξελίξεις με τις συλλήψεις Ρουμάνων χούλιγκαν που ταξίδευαν για να φτάσουν στον απόψινό αγώνα. Νικόλα, βρισκόμαστε ακριβώς 3 ώρες πριν από τη σέντρα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Γκένκ. Οι θύρες δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Μόνο λίγος κόσμος υπάρχει στα πέριξη του γηπέδου. Ωστόσο, όπως βλέπετε και πίσω μου, υπάρχει πολλή αστυνομία. Ο Ολυμπιακός με 2 επιστολές που έστειλε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ζήτησε αυξημένα μέτρα από την ελληνική αστυνομία υπό το φόβο επεισοδίων μετά το θάνατο του 29χρονου Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχουν Βέλγοι, δεν έχουν ταξιδέψει
επιστρέψει Βέλγοι στην Ελλάδα για το απόψινό παιχνίδι. Ωστόσο, Νικόλα, όπως είπες και εσύ, 7 Ρουμάνοι, φίλαθλοι, χούλιγκαν για την ακρίβεια, της Πετρολούλ Πλοέστη, που είναι αδελφοποιημένοι με τους αντίστοιχους, με τους χούλιγκαν της Γκένκ, προσπάθησαν να έρθουν στη χώρα μας και να βρεθούν εδώ στον Πειραιά απόψε στο παιχνίδι. Στις Σέρες και συγκεκριμένα στα σύνορα του Προμαχώνα τους βλέπουμε συνέλαβαν. Εμείς βλέπουμε αυτά που μάλιστα... όλα όσα είχαν πάνω τους Δημοσθένη που θα μας τα απαριθμίσει. Τα βλέπουμε τώρα εμείς στις εικόνες μας. Ακριβώς. Νικόλα, είχαν μαχαίρια, είχαν σπρέι, είχαν μία μάσκα, είχαν εξοπλισμό πυγμαχίας και φυσικά είχαν φανέλες και κασκόλ της ομάδας τους. Ευτυχώς αυτή τη φορά στα σύνορα πιάστηκαν και έτσι δεν μπήκαν στη χώρα μας. Πολίνα, ποια είναι η εικόνα στο Κλεάνθης Βικελίδης? Νικόλα, σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται όχι μόνο το γήπεδο αλλά και ευρύτερη περιοχή της Χαριλάου. Υπάρχει ισχυρότατη αστυνομική δύναμη στο Κλεάνθης Βικελίδη, στο οποίο περιμετρικά έχουν τοποθετηθεί κλούβες και βέβαια η έλεγχη είναι αυστηρότατη. Επιποδός είναι 8 δημιουργίες της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, 250 αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και 100 αστυνομικοί της ασφάλειας, μεταξύ των οποίων αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 Ουκρανοί θα βρίσκονται στις κερκίδες της θύρας 4 του γηπέδου, οι οποίοι θα κινηθούν εδώ μεμονωμένα, καθώς είναι πρόσφυγες που μένουν στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά για να μπουν στο γήπεδο θα πρέπει να δείχνουν και το διαβατήριό τους. Εν τω μεταξύ, οπαδοί της Δυναμό Κιέβου προχώρησαν σε μια προκλητική ενέργεια, ανεβάζοντας σε ιστοσελίδα λίγες ώρες πριν από τον αγώνα φωτογραφία με δύο μπλε ρουκέτες, στις οποίες η λεζάντα ήταν «Στηρίζουμε τα αδέλφια μας, είστε οι βασιλιάδες της Ευρώπης», αναφερόμενοι στους Κροάτες που βρισκόντουσαν στην Αθήνα της Δυναμό Ζάγκρεπ, οι οποίοι βέβαια συνελήφθησαν μετά τη δολοφονία του 29χρονου στη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς οι δύο ομάδες είναι αδελφοποιημένες. Τέλος και η ΠΑΕΑΡΙΣ έχει λάβει τα μέτρα της προκειμένου να μην υπάρχουν εντάσεις, ενώ μέσα στο γήπεδο θα βρίσκονται και δύο παρατηρητές της UEFA. Ο αγώνας ξεκινάει στις 9:15. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και πάμε εμείς να δούμε τι συνέβη στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη γαλλική Μαρσέη και πώς φίλοι και παίκτες των Πρασίνων τίμησαν τη μνήμη του 29χρονου Μιχάλη. Ενός λεπτού σιγή για τον άδικο χαμό του Μιχάλη κρατήθηκε στο γήπεδο της Λεωφόρου και τηρήθηκε ευλαβικά από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ επισχέασε το κλίμα στις εξέδρες, ενώ τη στήριξή του στην οικογένεια του θύματος εξέφρασαν οι παίκτες του Τριφυλιού, με τον Μπερνάρ να μην πανηγυρίζει καν τον γκολ που πέτυχε απέναντι στη Μαρσέιγ, σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του Μιχάλη. No, en el momento que estamos, el fútbol pasa a un segundo plano. Mi más sentido pésame a toda la familia, lo que pediría como capitán y representante de mis compañeros. Λίγο πριν την αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου, στον Άρη ξύπνησαν μνήμες από το χαμό και δικών τους φιλάθλων, με πιο πρόσφατη τη δολοφονία του Άλκη. Εμείς, σαν ομάδα και ο κόσμος του Άρη, το έχουμε ζήσει δύο φορές και με τον Τόσκο και με τον Άλκη. Και ελπίζαμε ότι ο Άλκης θα ήταν ο τελευταίος. Δυστυχώς είχαμε και άλλο περιστατικό. Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Μιχάλη και στην οικογένεια της Άκη και στον κόσμο τους. Ας ελπίσουμε ο Μιχάλης να είναι ο τελευταίος. Αναπαύσου εν ειρήνη Μιχάλη ήταν το μήνυμα των φίλων της Ζανκ Πάολη σε γράφτη που δημιούργησαν για να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού της ΑΕΚ.